και εσείς, τιμή ο εν δόξου, προφήν του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφίμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου Αποστόλου των Εθνών, των Ανωβάμενου Παύλου, του και Ιδρυτού της Εκκλησίας ημών, μετά πάντων των συνεργών αυτού και πάντων των ετικοριθία διαλαψάντων Αγίων Οσίων Πατέρων και Ιεραρχών, του Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, του Αγίου εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων. Ένα είσαι και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, Χριστός Ανέστη εκ νεκρών. Να κάνω μνήμα στη συμμετοχή του αείμνηστου Προέδρου της Κοινότητας Εξεμιλίων, του Τάσου του Τσαγρή, στις εργασίες του Δημοτικού Κέντρου και δεν είναι τώρα μαζί μας για να το καμαρώσει. Είναι πολύ σημαντικό για το χωριό μας ένα τέτοιο απόκτημα που προάγει και αναβαθμίζει την ποιότητα της ζωής όλων των κατοίκων και μόνο από το όνομά του, μόνο πολιτισμό μπορεί να παράξει. Θα φιλοξενήσει στους χώρους του ανθρώπους που θα διαφερθούν και θα φροντίσουν το κοινωνικό σύνολο, όπως ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξαμιλίων, η Επιτροπή Αιμοδοσίας, το ΚΑΠΗ Εξαμιλίων. Θα φιλοξενήσει εκδηλώσεις σχετικές με την πνευματική πρόοδο, ημερίδες, σεμινάρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις και βέβαια θα φιλοξενήσει έργα κοινωνικής προσφοράς και εθελοντισμού όπως αιμοδοσίες, ιατρικές εξετάσεις, συλλογή τροφίμων, ρούχων και φαρμάκων που είναι τόσο αναγκαία ειδικά σήμερα. Εύχομαι αυτό το αρχιτεκτονικό στολίδι να είναι το προβληματικό μητήριο κυρίως για τους νέους μας, για έργα χρήσιμα, ευχάριστα στους ανθρώπους από τώρα και στο μέλλον. Είναι ίσως στα πιο ωραιότερα, στα ωραιότερο σημείο της Κορίνθου, της ευρύτερης περιοχής, με ένα πολύ καλό κλίμα, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια περιοχή με δυναμικούς ανθρώπους. Μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το ότι εδώ έχετε ένα πολιτιστικό σύλλογο ο οποίος είναι πολύ δυναμικός, ένας πολιτιστικός σύλλογος που παίρνει πρωτοβουλίες, κάνει όμορφες εκδηλώσεις. Υπάρχει μια επιτροπή αιμοδοσίας, ίσως από τις καλύτερες του νομού μας, αλλά όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι αλλά και μέση ηλικίας άνθρωποι είναι παρόντες πάντα στην κοινωνική προσφορά, στην αλληλεγγύη, είναι δίπλα όταν υπάρχει κάποιο έκτο γεγονός, κυρίως οι φωτιές που μας κατατρώγουν τα δάση που περιβάλλουν εδώ την ευρύτερη περιοχή. Όλοι αυτοί έπαιξαν σημαντικό ρόλο για να πάρθει αυτή η απόφαση. Μια απόφαση να γίνει εδώ ένα πνευματικό κέντρο, που μπορώ να πω παρόμοιο, δεν υπάρχει και τόσο όμορφο ούτε καν στην πόλη της Κορίνθου. Το αξίζει όμως η περιοχή. Όλοι το λέμε και δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και όπως είπα και πριν και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που σήμερα δραστηριοποιούνται στο Δήμο αλλά και το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Έπαιξε ρόλο όμως για αυτή μας την απόφαση, έπαιξαν και άλλοι σημαντικοί άνθρωποι. Αναφέρθηκε πριν το όνομα του πρώην Προέδρου του Τάσου του Τσαγρή, που πραγματικά εγώ θεωρώ ότι σήμερα είναι εδώ και καμαρώνει ένα από τα δικά του δημιουργήματα, γιατί αυτός από την πρώτη στιγμή ήρθε, κουβεντιάσαμε με όλους, όχι μόνο με μένα, και είδαμε την αναγκαιότητα και πήραμε τις αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά και οι επόμενοι πρόεδροι, και ο Κώστας ο Ελένης, αλλά και ο Αλέξανδρος ο Βλάσης, έχουν αγκαλιάσει αυτό το πνευματικό κέντρο. Θέλω και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, για την υλοποίηση αυτού του έργου, για την πραγματοποίηση και την ολοκλήρωσή του. Ένα έργο το οποίο ομόφωνα εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά περισσότερο όλων των αρχών, προηγουμένων και τωρινών, αλλά περισσότερο όμως εκφράζει την ίδια την κοινωνία. Ήταν μια απέτηση της κοινωνίας, της περιοχής των Εξαμιλίων, για τη δημιουργία αυτού του κέντρου πολιτισμού και όχι μόνο. Και συγχρόνως το έργο αυτό, στην εποχή μας, στις μέρες μας, εκπέμπει ένα συμβολικό χαρακτήρα και ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα ότι τα Εξαμίλια δεν είναι αυτά που θέλουν ορισμένοι να τα παρουσιάσουν, δεν είναι ο τόπος κλοπών και διωγμών απέναντίας, είναι ένας τόπος
που έχει ανθρώπους νομοταγής, ανθρώπους συνετούς, ανθρώπους οι οποίοι παράγουν, δημιουργούν και απαιτούν. Και μέσα λοιπόν σε αυτές τις απαιτήσεις και στις δημιουργίες τους είναι και αυτό το κτίριο. Τον πολιτισμό στην άσκηση ηθοπαιδείας και αλληλεγγύης. Σε μια εποχή ηθικής και πολιτικής αδιαφορίας που σε πανελλήνια κλίμακα εξελίσσεται σε πολιτική κατάπτωση, άλλοι την ονομάζουν οικονομική και κοινωνική κρίση, σε μια εποχή που δεν διδάσκεται παιδεία, αλλά κατάλογο συμπεριφορών, είναι αναγκαία η αναζήτηση των ηθικών αξιών μέσω του ορθού παραδείγματος, της λογικής του αυτονόητου, της ηθικής αυτενέργειας. Με ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά, το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και ο Δήμος Κορυφαίων καλωσορίζει τους νέους και τις νέες, αλλά επιτρέψτε μου αυτήν την ιδιαιτερότητα, καλωσορίζουμε ιδίως την τρίτη ηλικία σε αυτό το αρχιτεκτονικό κοψοτέχνημα, σε έναν μοντέρνο και λειτουργικό χώρο. Φιλοδοξούμε να αποτελέσει το δεύτερο σπίτι τους και το συνδετικό κρίκο μεταξύ τους, με σχέσεις αγάπης, στοργής, αλληλεγγύης, πράγματα που χαρακτηρίζουν τόσο την ελληνική οικογένεια και τον ελληνοορθόδοξο πολιτισμό. Είναι κόσμημα τόσο για το χωριό μας τα Ξαμήλια, όσο και για όλο το Δήμο Κορυνθίων. Και πιστεύω και εύχομαι όλοι οι συνδημότες μας να το χαρούνε κάνοντας πολλές εκδηλώσεις. Πρέπει όμως να πω και ότι τέτοια έργα και τέτοιες εκδηλώσεις πρέπει να τα δούνε οι ξένοι σε εισαγωγικά φίλοι μας και να καταλάβουν ότι ο πολιτισμός είναι μέσα στο DNA του Έλληνα και σε όποιες καταστάσεις κακές και αν μας φέρουν, ο Έλληνας θα ορθοποδήσει και πάλι. Ό,τι το καλύτερο, το πιο ωραίο, το αστέρι. Λοιπόν, αυτό είναι το κόσμημα που ομορφαίνει τα Ξαμήλια. Λοιπόν, τι να σου πω, με λόγια δεν λέγεται τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ όλους και ιδιαίτερα τον κύριο Τσαγρή, τον πρώην πρόεδρο, που πραγματικά όταν ήμουνα στο διοικητικό εξαμηνίων του ΚΑΠΗ, ήρθε και κόλλησε τη μακέτα και μου είπε, Νίκη, κοίτα πώς θα γίνει το καινούριο ΚΑΠΗ. Το νέο κτίριο είναι κόσμημα για την περιοχή μας. Είναι μοναδικό, μπορώ να πω, σε όλη την περιοχή, σε όλο το καλλικρατικό δήμο. Και η μέρημνα από εδώ και πέρα είναι να διατηρηθεί έτσι. Αν διατηρηθεί έτσι, έχει πετύχει το στόχο του. Αν δεν διατηρηθεί έτσι, κάτι θα λείπει. Είμαι πολύ χαρούμενος, διότι βλέπω στο χωριό μου έγινε ένα υπέροχο έργο νεοκλασσικού ρυθμού που θα είναι στολίδι και των Ξαμηλίων, αλλά και της Κορυνθίας ευρύτερα. Θα στεγάσει το ΚΑΠΗ και το Πολιτιστικό Σύλλογο και άλλες εκδηλώσεις πολιτιστικές. Εύχομαι και ελπίζω να πούμε ότι η Ελλάδα θα αρχίσει από εδώ και πέρα να ανασταίνεται. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Δήμαρχο και στον πρώην Δήμαρχο και σε όλους που συντελέσαν για αυτό το ωραίο αριστούργημα που έχουν κάνει. Συγχαρητήρια θέλω να δώσω και σε όλο τον κόσμο, γενικά τους Ξαμηλιώτες, αλλά το μεγάλο το πρόβλημα θα είναι τώρα από εδώ και πέρα, η συντήρηση. Συντήρηση. Πρέπει να έρθει ένας υπάλληλος σε καθημερινή βάση για να διατηρηθεί το ωραίο κτίριο. Είναι η ωραιότερη πλατεία και εκτός του πνευματικού κέντρου, η μεγαλύτερη και ωραιότερη πλατεία στο νομό Κορυνθίας.